Ραδιόφωνο Φωτίου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο σας για όσα γίνονται στο βόρειο κομμάτι της Συρίας. Κοιτάξτε, εδώ πρόκειται για μια τραγωδία η οποία πρέπει να καταδικαστεί ευθέως. Πρέπει να καταδικαστεί τόσο η εισβολή, βεβαίως, η τουρκική εισβολή, ναι, όσο και η ασυνάρτητη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω το ότι η κυβέρνηση αυτόν τον καιρό δείχνει μια καταπληκτική αμηχανία, όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, αλλά και στο να ζητήσει εδώ και τώρα την υλοποίηση των κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας, τις οποίες είχαμε καταφέρει, όπως θυμάστε, τον Ιούνιο, εν ώψη των επεκτατικών της βλέψεων για εξορίξεις στις κυπριακές ζώνες. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το πολύ θετικό τότε και πρωτοφανές, αν θέλετε, σε ένα βαθμό συμβάν, ναι, πρέπει σήμερα να αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση, την οποία τη βλέπω εντελώς αμήχανη σε αυτό το επίπεδο να διεκδικεί, ναι, ίσως γιατί έχει ένα πρόβλημα να κατανοήσει ότι άλλο είναι οι σύμμαχοι, ναι, και πώς ακριβώς οι σύμμαχοι κάθε φορά τοποθετούνται και άλλο τα συμφέροντα της χώρας. Απ' την άλλη πλευρά, κυρία Φωτίου, θα σας έλεγε κανείς, θα είχε την εξής απορία μάλλον, ότι καλά, σε αυτή τη φάση που ο Ερντογάν προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το προσφυγικό, που έχουμε τις καθημερινές αφίξεις δεκάδων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά μας, πρέπει η Ελλάδα να ηγηθεί τις... να είναι στην πρωτοπορία του αγώνα καταδίκης της Τουρκίας. Κοινικό είναι το ερώτημα, αλλά επειδή ξέρετε, η πολιτική έχει αυτή τη διάσταση, τι να κάνουμε τώρα, θα ήθελα μια απάντηση. Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει φραγμός στην Τουρκία, ναι, όλα θα συμβούν. Πράγματι. Και ροές μεταναστευτικές μεγάλες θα έχουμε και θα έχουμε επιπτώσεις. Άρα δεν είναι δύο αντιθετικά πράγματα. Δηλαδή, ναι, από τη ή το ένα ή το άλλο, ας πούμε. Ναι. Ναι. Δεν είναι κάνουμε λίγο το χαζό να μην δείξουμε ότι είμαστε εναντίον της Τουρκίας, μήπως τρέψει εναντίον μας τις μεταναστευτικές, τις προσφυγικές ροές. Διότι αυτό, όσο δεν βαίνει φρένο στην Τουρκία, τόσο ο δρόμος αυτός, ναι, είναι ανοιχτός και βέβαια η Ελλάδα θα υποστεί τις συνέπειες και μάλιστα θα υποστεί και δυστυχώς συνέπειες μιας άφρονος κυβέρνησης στο επίπεδο του προσφυγικού μεταναστευτικού, η οποία 3 μήνες τώρα ξύλωσε αυτά που είχαμε κάνει και τα οποία διασφάλιζαν μια ομαλή μετάβαση των μεταναστών και των προσφύγων από τους εισόδους, από τις πύλες εισόδου της χώρας προς την ενδοχώρα, τα άφησε όλο αυτό το πράγμα, κατήργησε ένα ολόκληρο υπουργείο, εγκατέλειψε τις δικές μας πολιτικές οι οποίες είχαν δημιουργήσει αυτή την ομαλότητα, ναι, και βρίσκεται σήμερα σε πολλαπλά διέξοδα και σε μεγάλες εκρήξεις του προσφυγικού, δηλητηριάζοντας βέβαια, το έκανε προεκλογικά, το έκανε προεκλογικά για ψηφοθυρικούς λόγους καθαρά. Τι έκανε δηλαδή, δίχαζε το λαό πάλι κατά την προσφυλή της μέθοδο για να μαζεύει ψηφαλάκια. Ναι. Και έκανε το εξής, έλεγε ότι άλλο οι μετανάστες και άλλο οι πρόσφυγες. Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, γιατί ακριβώς μπορεί να έρχεται από χώρα η οποία δεν έχει πόλεμο, αλλά δεν είναι ασφαλής, ναι, επομένως έχει προσφυγικό προφίλ. Καθαρή περίπτωση είναι αυτό με τους Αφγανούς, οι οποίοι έχουν προσφυγικό προφίλ 40, 50 και 60%. Ναι. Άρα δεν βγάζεις με αυτόν τον τρόπο άκρη. Έλεγε ότι δεν φυλάσσουμε τα σύνορα, ενώ ήξερε πολύ καλά ότι το Αιγαίο όλο να του βάλεις πλοιάρια, έτσι και έρθει η βάρκα με τους διακινητές και τη βουλιάξουνε, πρέπει να τους σώσεις, ναι, με βάση το διεθνές δίκαιο, για να μην πω ότι να... Και τον ανθρωπισμό, δεν χρειάζεται καν να υπάρχει διεθνές δίκαιο. Δεν θέλω να το πω, γιατί βλέπετε εδώ, ναι, πάει μια ολόκληρη χώρα από σύμβολο του ανθρωπισμού, όπως καταγράφηκε με εμάς το 2015 και το 2016, σε τρομακτικές συνθήκες και ανθρωπιστικής κρίσης και προσφυγικής κρίσης, να μετατραπεί σε μια χώρα φοβική, ναι, η οποία κλείνεται και η οποία, ας πούμε, προσπαθεί να αποθήσει και αυτή τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ελπίζω ότι ο ελληνικός λαός δεν θα συνενέσει σε μια τέτοια υπόθεση, η οποία δεν μπορεί παρά να βλάπτει τη χώρα συνολικά.
Τώρα, κυρία Φωτίου, για να περάσουμε λίγο στα εσωτερικά, μας έχουν περάσει 100 μέρες από τις εκλογές, έτσι. Και εσείς σε πολλές συνεντεύξεις σας, επειδή ούτως ή άλλως είχατε αναλάβει να τρέξετε και το σχετικό κομμάτι, αυτό που πολλοί έλεγαν ατζέντα Φωτίου, μας προειδοποιούσατε, μας απειλούσατε, όπως σας κατηγορούσαν οι αντίπαλοι σας, ότι τέλος πάντων θα έρθει η κυβέρνηση, θα κόψει επιδόματα, θα συρρυκνώσει το κοινωνικό κράτος, με δεδομένο ότι κάτι τέτοιο δεν φαίνεται μέχρι τώρα. Δεν το έχει κάνει. Το ΚΕΑ καταβάλλεται κανονικά, τα επιδόματα τα υπόλοιπα κτλ. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Μήπως τελικά όσα λέγατε προεκλογικά απεδείχθησαν ότι ήταν φόβοι οι οποίοι δεν επιβεβαιώθηκαν με πραγματικότητα. Μέχρι στιγμής πράγματι δεν έχουμε περικοπές επιδομάτων και αυτό είναι κάτι που πιστεύουμε ότι το απέτρεψε ο ελληνικός λαός. Το κατάλαβε η κυβέρνηση ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Πώς το απέτρεψε, τι εννοείται? Θα σας πω. Γιατί αυτοδύναμο τον έβαλε τον κύριο Μητσοτάκη, ο ελληνικός λαός. Αν προσέξατε, ενώ όλη η πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη και μάλιστα αντιπολιτευτική τον τελευταίο καιρό πριν τις εκλογές ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τα επιδόματα που έδωσε κατέστρεψε τα μεσαία στρώματα. Το θυμάστε αυτό. Αυτό ήταν, ναι. Υπερφορολογείτε για να δίνετε επιδόματα στους πελάτες σας. Αυτό έλεγαν τα γαλάζια στελέχη. Και αφού εμείς εξηγήσαμε πάρα πολλές φορές τον ελληνικό λαό και νομίζω ότι αυτό το έχει κατανοήσει, ότι αν κοπούν τα επιδόματα, για τα επιδόματα εκτός από το ΚΕΑ, το οποίο είναι για τη φτώχεια, όλα τα άλλα είναι για τα μεσαία στρώματα και ότι αν κοπούν, τα μεσαία στρώματα είναι αυτά που θα θυγούν, δημιουργήθηκε ένα κλίμα προεκλογικό, πιστεύω, πολύ έντονο, το οποίο ανάγκασε το Μητσοτάκη, αν θυμάστε καλά, και προεκλογικά να δηλώσει δεν θα κόψω κανένα επίδομα. Αυτό το δήλωσε προεκλογικά τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παράλληλα δεν επιχειρεί διάφορες λαθροχειρίες. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με το ΚΕΑ, στο οποίο μας λέει ότι ενώ είναι εναντίον του να δίνονται τα λεφτά στη φτώχεια, αυτός λέει ότι θα τα αυξήσει. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, γιατί κάθε φορά που βγαίνει η κυρία Μιχαηλίδου, την παρακολουθώ πολύ προσεκτικά, μιλάει για επανεξέταση κριτηρίων, ωφελούμενων και πώς ακριβώς οι ωφελούμενοι αυτοί με βάση ποια κριτήρια παίρνουν αυτά τα επιδόματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα επιδόματα δίνονται με αδιάβλητο τρόπο από τον ΟΠΕΚΑ, τον οργανισμό που κάναμε εμείς, όλο το ψηφιακό κράτος, ώστε να μην ανακατεύονται χέρια, ώστε να μην υπάρχει διαπλοκή και διαφθορά. Ξέρετε ότι τα κριτήρια είναι διασφαλισμένα και ελέγχονται για τον κάθε έναν μας αναλυτικά. Ναι. Επομένως δεν καταλαβαίνω αυτός ο επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων. Στους οποίους επικαλούνται. Άρα λέτε ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα από πίσω. Άκουσα και κάτι προχτές για συμψηφισμό επιδομάτων και αυτό θα το περιμένω. Όχι, περιμένουμε τα πάντα. Αυτή τη φορά η κυβέρνηση έχει άλλες προτεραιότητες. Πρώτον, να εγκαθιδρύσει το κράτος των εγκαθέτων της δεξιάς σε όλο το μηχανισμό, να κάνει το επιτελικό λεγόμενο, δηλαδή στην πραγματικότητα το αυτοκρατορικό κράτος υπό τον κύριο Μητσοτάκη, να βάλει ακόμη και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να μετατραπεί στην παλιά ΚΙΠ. Ακόμη και αυτό είδαμε. Έχει άλλη λοιπόν προτεραιότητες αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, όπως είδατε με τον αναπτυξιακό νόμο που σύσσωμη αντιπολίτευση σήμερα κατεδίκασε. Ναι. Και αν κατάλαβα καλά, ήμουνα εκεί δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα κόμμα που το ψηφίζει επί της αρχής. Ναι. Έτσι. Άρα θα το ψηφίσουν μόνοι τους. Με αυτό τον εργασιακό νόμο επιχειρούν αυτή τη στιγμή να κάνουν, όχι ανάπτυξη βέβαια, γιατί ο νόμος δεν αφορά ούτε την ανάπτυξη, ούτε την αναπτυξιακή πολιτική, για τον απλούστατο λόγο, ότι δεν καθορίζει ούτε πυλώνες και περιοχές της ανάπτυξης, δηλαδή ποιοι κλάδοι θεωρούμε ότι αυτοί πρέπει να πρημοδοτηθούν για την ανάπτυξη. Με ποιο μοντέλο παραγωγικό σκοπεύουν να κάνουν την ανάπτυξη. Το μόνο που ενδιαφέρονται είναι αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις.
οι επενδύσεις και οι επενδυτές που επιθυμούν να φέρουν είναι δύο λογιών. Η μεν είναι η γηγενής εδώ, κρατικοδίαιτη όπως πάντα, βλέπουμε ακριβώς την εξέλιξη στο ελληνικό, δηλαδή στο τέλος οι Έλληνες πάλι φορολογούμενοι θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να δώσουν χρήματα στους λεγόμενους επενδυτές, για να δανείσουμε λοιπόν χρήματα στους λεγόμενους επενδυτές, ή δε εκ του εξωτερικού αναμενόμενοι, δι' αυτούς είναι το αναπτυξιακό, το περιβόητο λεγόμενο ψευδοαναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο είναι στην πραγματικότητα να δώσουμε γη και είδωρ, να καταστρέψουμε τις πραγματικές αναπτυξιακές μας πηγές, όπως είναι το περιβάλλον, παραδείγματος χάρη, παράθυρα παντού, όπου σε αυτόν τον νόμο όπου μπορούν να καταστρατηγούνται θεμελιώδεις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος, παράθυρα παντού όπου μπορούν να καταστρατηγούνται οι αδειοδοτήσεις, να γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες κτλ. Αλλά ακόμη και το πολύ βασικό κομμάτι του νομοσχεδίου που αφορά τα εργασιακά, τον κόσμο της εργασίας. Ένα νομοσχέδιο που πραγματικά εδώ μοιάζει πάρα πολύ με αυτά που επέβαλαν οι δανειστές στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή στο δεύτερο μνημόνιο, καθυπαγόρευση του ΣΕΒ. Διότι αν δείτε όλα τα άρθρα που αφορούν την εργασία, τότε θα δείτε καλά ότι αυτά είναι ό,τι έλεγε λέξη προς λέξη όλα αυτά τα χρόνια, τα λέγει και σε εμάς προφανώς, ο ΣΕΒ. Δηλαδή να διαλύσουμε τις συλλογικές συμβάσεις, να διαλύσουμε τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας, να μπορεί ένας εργοδότης είτε να απολύει εύκολα, είτε να μειώνει μισθούς, αλλά και να δημιουργήσουμε ειδικές οικονομικές ζώνες μέσα στη χώρα, όπου εκεί η εργατική νομοθεσία δεν έχει πια καμία ισχύ και δεν προσφέρει καμία προστασία στον εργαζόμενο. Και επειδή άκουσα τη σπέκουλα πολλές φορές που γίνεται και εδώ, πριν λίγο, ότι τι κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που έκανε, με μισθούς 350 ευρώ. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να πάρει τον υποκατώτατο ντροπιαστικό, ο οποίος φαίνεται ότι επανέρχεται για τους νέους, να τον πάει στα 650 ευρώ, όπως και τον κατώτατο μισθό, τον οποίο ήταν τόσα χρόνια παγωμένος μέσα στο μνημόνιο, το ένα. Το έκανε αυτό. Αύξησε τις θέσεις πλήρους απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης. Ναι, απλώς στο ισοζύγιο δεν υπήρξε ένα θέμα. Ήταν πολλά εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης που ήταν αυτό που λέμε ελαστική απασχόληση, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, κυρία Μελιγκόνη, αλλά το ισοζύγιο έδειχνε πάντα ένα θετικό. Δηλαδή, της πλήρους απασχόλησης ήταν μεγαλύτερο το νούμερο από τις ελαστικές σχέσεις, από τις μερική απασχόλησης. Και συνεχώς, αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Ποιος νομίζει εδώ ότι αν γίνουμε φτηνό εργατικό όλης της Ευρώπης, όπως έγινε η Βουλγαρία, θα αναπτυχθούμε? Γιατί εκεί δεν αναπτύχθηκαν, γιατί δεν ανέβηκαν οι μισθοί, γιατί δεν περνάνε καλύτερα οι άνθρωποι λοιπόν? Έχει αποδειχθεί ότι εμείς έχουμε τρεις μεγάλους χώρους, τρεις μεγάλες κατηγορίες στις οποίες πρέπει να βασιστεί η ανάπτυξη της χώρας και δεν πρέπει να την καταστρέψουμε. Η μία περίπτωση είναι το περιβάλλον. Και το ξέρουμε όλοι καλά ότι το περιβάλλον μας είναι αυτό που είναι ο βασικός μας επενδυτικός μοχλός. Ο δεύτερος, έχουμε πολύ καλό εργοτικό δυναμικό, εξειδικευμένο, γνώστες πραγμάτων. Αυτό βοηθάει σε μια ανάπτυξη πράγματι, γιατί δεν έχεις ένα εργατικό δυναμικό το οποίο πρέπει να το εκπαιδεύσεις από την αρχή. Και το τρίτο, έχουμε απόφοιτους πανεπιστημίων ισχυρούς, τους οποίους αυτό το νομοσχέδιο επιχειρούν τώρα να μειώσουν τους αριθμούς τους με κάθε τρόπο. Δηλαδή, η τριτοβάθμια εκπαίδευση να μειωθεί πάλι για λίγους. Ένα πλεονέκτημα τρομακτικό το οποίο έχει η Ελλάδα για την ανάπτυξη, ακριβώς δηλαδή υψηλής στάθμης και μεγάλο ποσοστό
πτυχιούχων τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού. Mm-hmm. Αυτή είναι η βασική μας μοχλή ανάπτυξης. Αλλά αυτούς τους απαξιώνει η δεξιά. Η δεξιά πάντα ίδια ήταν. Κυρία Φωτίου, τώρα που λέτε πώς είναι η δεξιά, θέλω να μείνω λίγο στο θέμα των επιδομάτων. Το βασικό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι η δεξιά είναι κακιά και έρχεται να πάρει τα λεφτά τους φτωχούς, να το πω απλά. Επιδόματα όμως και εσείς ίδια παραδεχθήκατε ότι δεν κόβονται και από τις οικονομικές ειδήσεις της τελευταίας εβδομάδας ξεχωρίζω, ας πούμε, πρώτον ότι αφήνει ανοιχτό ο κ. Μητσοτάκης το ενδεχόμενο να δώσει δώρο ή κοινωνικό μέρισμα, όπως θέλετε πείτε το, και τα Χριστούγεννα, παρότι δημοσιονομικά εσείς το δώσατε το Πάσχα. Και δεύτερον ότι θα είναι, λέει, αυξημένο το επίδομα θέρμανσης και υπάρχει ήδη και σχετικό κονδύλι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Μήπως τελικά, δεν θα πω εγώ αν είναι ή όχι τόσο κακιά η δεξιά όσο μας λέγατε, μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται άλλο αφήγημα, θα πω όμως. Ωραία. Καταρχήν, δεν ήταν ποτέ το αφήγημά μας, ναι, ότι η δεξιά θέλει να χτυπάει τους φτωχούς, γιατί είναι κακιά. Εμείς λέμε ότι η δεξιά είναι υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Ναι. Και αυτό το βλέπουμε σε κάθε βήμα όλων όσων κάνει. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, για τους φτωχούς η δεξιά είχε πάντα την άποψη ότι πρόκειται περί φιλανθρωπίας. Εάν περισσεύει κάτι από την ανάπτυξη, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, αν μεγαλώνει η πίτα θα δίνουμε και κάτι. Ναι. Τώρα λέει κάτι βρήκα πάλι, θα σας το δώσω. Δεν είχαμε εμείς αυτή την άποψη. Εμείς θεωρούσαμε ότι όλες οι δαπάνες που γίνονται για τα αδύναμα στρώματα, αλλά και για τα μεσαία στρώματα, προσέξτε με καλά, για τα μεσαία στρώματα, είναι αναπτυξιακές δαπάνες. Και με αυτή την έννοια αυξήσαμε τον προϋπολογισμό από 789 εκατομμύρια που τον βρήκαμε σε 3,5 δις. Αυτά είναι τα επιδόματα που λέτε και που περιμένω να δω τι θα γίνει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, όχι μόνο είναι αναπτυξιακές δαπάνες αυτές λοιπόν που εμείς στήσαμε στο κράτος, το κοινωνικό, το πρόνοια, υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία, αλλά είναι και ο όρος που χτυπάει τις ανισότητες. Δηλαδή, όταν εγώ έχω ένα παιδί και εσείς δεν έχετε, κύριε Μελιγκόνη, ναι, για να είμαι ισότιμη μαζί σας και να μην έχουμε ανισότητες, εγώ πρέπει το κράτος να φροντίσει για μένα με βρεφονιπιακούς, με σχολικά γεύματα, με επίδομα παιδιού κτλ. Αυτό λοιπόν είναι κατά των ανισοτήτων. Μέρα. Η δεξιά δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Η δεξιά λέει ο πιο ισχυρός να κερδίσει. Ο ανταγωνισμός, η αγορά είναι το πρόβλημά της. Και τρίτον, είπατε για το επίδομα θέρμανσης και για το τι θα δώσει, ενώ εμείς δώσαμε, λέτε, ένα δώρο το Πάσχα, τώρα θα δώσει ένα δώρο Χριστουγέννου. Προσέξτε, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν δώσαμε ένα δώρο το Πάσχα. Δώσαμε και θεσμοθετήσαμε τη 13η σύνταξη. Ναι. Τη δώσαμε λάθος, τη δώσαμε οικονομικά μικρή, ενώ δεν ήταν η 13η σύνταξη. Ήταν ό,τι αντιστοιχούσε λιγότερο από ένα δώρο του Πάσχα. Καλώς δέχομαι την κριτική. Ναι. Όμως εμείς θεσμοθετήσαμε τη 13η σύνταξη. Δεν θεσμοθετήσαμε ένα μπουρμπουάρ στον κόσμο όταν ο Μητσοτάκης βρίσκει ότι έχει λεφτά, θα δίνει το κάτι τι παραπάνω. Τρίτον, μιλάτε για το μέρισμα. Αυτό για το οποίο μιλάει είναι ότι ενώ είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μέρισμα, ναι, το είπε κατηγορηματικά δηλαδή, ξαφνικά βλέπει ότι πάλι η οικονομία θα υπερπλεονάσει. Γιατί θα έχουμε υπερπλεώνασμα? Γιατί βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια έχουμε υπερπλεώνασμα, το οποίο εμείς επιστρέφαμε στο λαό, γιατί ακριβώς είχαμε δημιουργήσει ένα οικονομικό καθεστώς που μπορούσε να φέρνει, ας πούμε, υπερπλεώνασματα. Όταν του είπαμε λοιπόν, και έχω εδώ και το χαρτί, γιατί πολλές φορές λέει ότι πού το είπατε, σε κανένα διεθνή οργανισμό δεν, ναι, το είπατε. Όταν του είπαμε λοιπόν ότι μπορείς τώρα να διεκδικείς το 2,5% πρωτογενές πλεώνασμα αντί του 3,5% και να κερδίσεις υπέρ
του κόσμου, της εργασίας, υπέρ των μεσαίων στρωμάτων, υπέρ των αδυνάμων. 2 δις, γιατί αυτά σημαίνει σε απλά χρήματα, 2 δις παραπάνω να δώσουμε στον κόσμο, εκείνος το αρνήθηκε. Και έχω λοιπόν εδώ το χαρτί, γιατί έχω την έκθεση που έκαναν οι θεσμοί στην αξιολόγηση του Ιουνίου, όπου μέσα ρητά αναφέρεται ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται και έχει καταθέσει την πρόταση, την οποία εξετάζεται, να υπολογίζεται 2,5% το πρωτογενές πλεόνασμα και το υπόλοιπο 1% να είναι σε καταπίστευμα. Δηλαδή, σαν να βάλεις τα λεφτά κάπου στην άκρη. Αυτός ο ειδικός λογαριασμός, μας λέγατε. Αυτό είναι τα 5,5 δις που λέγαμε, 5,4 με 5,5 δις. Λοιπόν, αυτό το κλώτσε. Γιατί το κλώτσε? Για να φέρνει σήμερα όλους αυτούς τους νόμους. Δεν είναι τυχαίο ότι φέρνει όλους αυτούς τους νόμους. Δεν θα είχε αυτές τις δικαιολογίες να λέει αν τα... Γιατί τώρα τι λέει? Α, αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Αναδρομικά στους συνταξιούχους. Να δούμε, γιατί μπορεί να μην έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Να δώσουμε, να βάλουμε ένα καταπίστευμα 9 δις για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Είναι από αυτό το πολύτιμο μαξιλαράκι όλα αυτά. Δεν τις δώσαμε λοιπόν ένα μαξιλαράκι στο οποίο είναι η σιγουριά και ασφάλεια του ελληνικού λαού για να μην ξαναπάθει αυτά στα οποία μας είχαν οδηγήσει οι προηγούμενοι, για να το κατασπαταλήσει αριστερά-δεξιά αυτό και το καιρό. Και μια κουβέντα για να κλείσουμε. Γιατί αλήθεια ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τόσο πολλές κόκκινες γραμμές ως προς την ψήφο των αποδήμων Ελλήνων? Να πω. Δηλαδή, έχετε κατηγορηθεί τώρα, σήμερα που γίνονται και συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς, ότι ουσιαστικά δεν το θέλετε. Καλά, αυτό είναι πια πάλι από εκείνα τα παράλογα που λένε. Πώς γίνεται αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ να μην το θέλει, όταν ήταν το μόνο κόμμα όλα αυτά τα χρόνια που άνοιξε το θέμα της ψήφου των ομογενών, που έφερε και έφτιαξε επιτροπή πέρυσι για αυτό το θέμα, και όχι μόνο αυτό, αλλά κατέθεσε και πρώτο στον νόμο για τους ομογενείς. Λοιπόν, τόσα χρόνια γιατί δεν το κάνανε αυτοί οι φοβεροί θειασσόντες της ομογένειας? Γιατί δεν το κάνανε? Ερώτηση πρώτη. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ το θέλει, αλλά δεν θέλει και να κοροϊδέψει κανέναν. Ακούστε με, κύριε Μελιγκόνη, η ομογένεια θα βγάζει βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίοι θα μετέρχονται και θα συναποφασίζουν με όλους τους βουλευτές για το γίγνεσθε της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα και στο χέρι και έχουμε αποφασίσει, και αυτό λέμε, ότι θα εκλέγονται με ένα ψηφοδέλτιο επικρατείας, θα εκλέγονται ανάλογα με το νούμερό, δηλαδή πόσο πολύ είναι, από 3 βουλευτές. Έχουμε πει και μέχρι 12 βουλευτές, με δυνατότητα δηλαδή να αυξηθεί το ψηφοδέλτιο επικρατείας και να πάει στους 15. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι γηγενείς εδώ θα εκλέγουν πολύ μικρότερο ποσοστό από την επικράτεια. Από αυτό που... Αυτό νομίζω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και επομένως αυτοί οι 3, 5, 6, 10 άνθρωποι θα μετέχουν όλου του γίγνεσθε του νομοθετικού, θα καθορίζουν δηλαδή με νόμους τη ζωή. Σύμφωνοι. Εδώ. Αυτό που σας κατηγορεί η κυβέρνηση είναι ότι όταν λέτε να μην προσμετράτε η ψήφος τους στο γενικό εκλογικό αποτέλεσμα, σε αυτό που λέμε επικράτεια, υπάρχει θέμα με την ισότητα της ψήφου. Τι απαντάτε? Για να δούμε λοιπόν τώρα, και για να δούμε κάτι πολύ απλό. Καταρχήν, όπως ξέρετε, το είπατε και στο ρεπορτάζ από ό,τι άκουγα πριν λίγο εδώ. Από τον Κώστα, τον Πουλακίδα, ναι. Μπράβο, είπατε νομίζω ότι στην Ελλάδα ισχύει το δίκαιο του αίματος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αν ο προπάπους μου πριν 4 γενιές ήταν Έλληνας, μπορώ να έχω την ηθαγένεια και επομένως να ψηφίσω. Όπου κι αν είμαι. Ας μην έχω καμία σχέση με την Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι που δεν ζουν στην Ελλάδα, που δεν ζουν στην Ελλάδα και που δεν φορολογούνται από στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ελλάδα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ακούω και την πρόταση του ΚΚΕ που θέλει και το αφημί στην Ελλάδα και τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ελλάδα κτλ. Άνθρωποι λοιπόν αυτοί θα καθορίζουν τις τύχες και τη ζωή αυτών που ζουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Γιατί όπως είπατε και πριν,
και το είπατε, το άκουσα, ότι θα μπορούσε να γραφτούν και 6 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτά τα, στις νέες, στους νέους καταλόγους, ναι, των αποδήμων. Σας λέω λοιπόν, 6 εκατομμύρια ψηφίζουν στην Ελλάδα. 6 εκατομμύρια έστω ότι είναι και οι απόδημοι. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ας πούμε λοιπόν ότι τα 6 εκατομμύρια των αποδήμων, ναι, ψηφίζουν κατά 70% το ΣΥΡΙΖΑ και το 30% των γηγενών, ναι, εδώ ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε πόσο παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν γίνει αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Πόσο? 50%. Είναι 30 και 70 δια 2, 50. Ναι. Σας φαίνεται σωστό? Σας φαίνεται σωστό, Έλληνες συμπολίτες, ότι μπορεί αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα, mm-hmm, για μικροκομματικούς λόγους, γιατί, μάλιστα, νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης ότι έχει τα ψηφαλάκια, σας φαίνεται σωστό να ανοίξουν όλοι αυτοί οι ασκοί του αιώλου, όταν χώρες αντίστοιχες με τη δική μας, δηλαδή που έχουν μεγάλη ομογένεια, ναι, παντού, σχεδόν όσοι και τον πληθυσμό τους, δεν έχουν ποτέ αυτή την λεγόμενη ισοτιμία. Μάλιστα. Ισοτιμία είναι όλο αυτό που είπαμε. Να είναι εδώ, να ψηφίζουν εδώ, να είναι βουλευτές της ομογένειας εδώ και να συναποφασίζουν για τις τύχες όλων μας. Πολύ ωραία. Κυρία Αλλά Φωτίου, άλλο αυτό, mm-hmm, άλλο το ποσοστό να μετριέται στο εθνικό ποσοστό, γιατί η κυβέρνηση που εκλέγεται με το εθνικό ποσοστό, ναι, δυστυχώς την υφίστανται αυτοί που μένουν εδώ. Μάλιστα. Κυρία Φωτίου, ήσασταν σαφείς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, τώρα, αλλαγή θέματος και κλίματος, καταδρομική επίθεση εναντίον των ΜΑΤ πραγματοποίησαν άγνωστοι χθες το βράδυ στην οδό Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια. Οι δράστες εκτόξευσαν δεκάδες βόμβες Μολότοφ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. 20 περίπου.